Όταν ο τόπος σου σου δίνει τα καλύτερα, γιατί να πας αλλού? Μένεις Χαλκιδική και απολαμβάνεις τα πιο αγνά τοπικά προϊόντα. Κρασί, ελιές, λάδι, τυροκομικά. Στηρίζουμε τα δικά μας ποιοτικά και αγνά προϊόντα, γιατί μας συμφέρει. Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τμήμα επικοινωνίας. Είσαι στο επιμελητήριο, έχεις προνόμια. Ένας από τους όμορφους θρύλους της ελληνικής υπαίθρου έφερε την εκπομπή «Πολιτιστικό ημερολόγιο» στην πόλη της Δράμας, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Η περιοχή κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Το όνομα «Η Δράμα», «Δύραμα», προέρχεται λόγω της αυθονίας των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή. Ο πληθυσμός της σήμερα φτάνει τις 45.000. Στον ιστορικό της ιστό βρίσκονται και οι πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Μέσα ένα πάρκο κατάφυτο με τα τεράστια πλατάνια που δεσπόζουν επιβλητικά και τα παραδοσιακά κτίρια, όπως η καπνοποθήκη, που μαρτυρούν στοιχεία της εμπορικής ιστορίας της πόλης. Η περιοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αγία Βαρβάρα, πολιούχο της πόλης και των πηγών της. Περπατώντας στο πλακόστρωτο γύρω από τη λίμνη, μπορεί κανείς να δει στα νερά της από μινάρια από την εκκλησία που βρισκόταν εκεί. Η παράδοση που διατηρεί το θρύλο μας λέει ότι κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η λίμνη, υπήρχε εκκλησάκι. Οι Τούρκοι, όταν κατέλαβαν την πόλη, θέλησαν να το κάνουν τζαμί. Με θαύμα όμως της Αγίας Βαρβάρας, την ημέρα της γιορτής της, πλημμύρισε η περιοχή και η εκκλησία βυθίστηκε, στη λίμνη που δημιουργήθηκε. Οι κάτοικοι το θεώρησαν θαύμα και ανακήρυξαν την Αγία Βαρβάρα πολιούχο και προστάτηδά τους, καθιερώνοντας κάθε χρόνο στη γιορτή της το εξής έθιμο. Η Αγία Βαρβάρα είναι προστάτηδα του πυροβολικού και των κοριτσιών και τις προφύλασε από κάθε κακό και βοηθούσε στα τυχερά του γάμου. Πολλά από τα νεαρά κορίτσια τοποθετούσαν τα κεριά σε ξύλινες σανίδες και τα έριχναν στη λίμνη, πράζοντας τις ευχές τους. Και ανάλογα με την πορεία της σανίδας, στα νερά θα έβγαιναν αληθινές. Στη λαϊκή παράδοση, όπου ένα πραγματικό γεγονός μετατρέπεται σε μια όμορφη ιστορία διανθισμένη από την ανθρώπινη ανάγκη που προσθέτει στοιχεία της δικής της πραγματικότητας και πηγάζει μέσα από την πίστη στο θεϊκό στοιχείο και μέσα από την απλή αλλά παράλληλα ιδιαίτερη έκφραση λατρείας. Σήμερα, η Αγία Βαρβάρα στη Δράμα
είναι ένα από τα σημαντικότερα χειμερινά πανηγύρια του ελλαδικού χώρου, όπου πλήθος κόσμου έρχεται τη μέρα αυτή για να αναποθέσει ένα καραβάκι που είναι η εξέλιξη της σανίδας που εξυπηρετούσε παλιότερα. Το κεράκι αναμένο να κάνει το ταξίδι του στη λίμνη που στα νερά της βρίσκεται ο βυθισμένος ιερός ναός της. Η διευθύντρια του Κέντρου Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης, η κυρία Δέσποινα Παρασίδου, μας ξενάγησε στο χώρο και μας μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τα μέλη και τα τμήματα που στεχάζει ο χώρος του κέντρου. Δέσποινα, βρισκόμαστε στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας, όπου εδώ πέρα γίνεται η όλη εργασία, η προεργασία μάλλον, των καραβιών που πέφτουν στο νερό την παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Πες μου λίγο για όλη την ετοιμασία που κάνετε εδώ στο Κέντρο Νεότητας. Λοιπόν, βέβαια, η προετοιμασία ουσιαστικά να πω ότι έγινε από τους συνεργάτες μου. Συγκεκριμένα η ιδέα ήταν της Καλλιονίδου της Γιώτας που είναι ζωγράφος στο Κέντρο Νεότητας. Την χάνει να έχουμε μαθητή μας έναν υπάλληλο του φορέα διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης. Και όταν συζητούσαμε γύρω από το πώς θα κατασκευάσουμε τα καραβάκια και τι οικολογικό υλικό θα χρησιμοποιήσουμε, εκείνος έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση ότι μπορεί ο φορέας να μας προμηθεύσει με φλοιούς πεύκων. Πάρα πολύ ωραίο. Η πρόταση έγινε στον πρόεδρο και ο πρόεδρος, ο κύριος Κεχαγιόγλου, ανταποκρίθηκε άμεσα και έτσι μετά από συνάντηση και των υπολείπων συνεργατών, της κυρίας Παρασίδου, της κυρίας Θωμά και των εθελοντών όλης της εθελοντικής ομάδας που υπάρχει και στο Κέντρο Νεότητας, αποφασίσαμε ότι το φετινό καραβάκι της Αγίας Βαρβάρας θα είναι από φλοιό μαύρης πεύκης, διότι πέρα του ότι είναι οικολογικός και άκρος φιλικός με το περιβάλλον, έχει και συσχετίζεται και λίγο με την ιστορία για το πώς ρίχνανε καραβάκια τότε της Αγίας Βαρβάρας. Ας πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό. Να δούμε πώς ρίχνανε τα καραβάκια τότε και ποια είναι η διαφορά με το σημερινό δρόμενο. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Αν θέλετε να την πούμε, μπορούμε να την αναφέρουμε. Ναι, μα πρέπει να την πούμε. Η ιστορία μας λοιπόν στη Δράμα ξεκινάει όσον αφορά την Αγία Βαρβάρα το 1830. Όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν την πόλη μας, ο πρώτος τους στόχος ήταν η εκκλησία να γίνει τζαμί. Ναι. Οπότε είχαν σκοπό να την κρεμίσουν και στη θέση της να χτίσουν ένα τζαμί. Όμως για κακή τους τύχη, την παραμονή, δηλαδή σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου, όλους παραδόξως η εκκλησία βυθίστηκε. Βυθίστηκε και στη θέση της εμφανίστηκε η σημερινή λίμνη, βέβαια με κάποια άλλη μορφή εκείνη την εποχή, τα νερά της Αγίας Βαρβάρας που βλέπουμε σήμερα. Αυτό οι τότε κάτοικοι το θεώρησαν σαν θαύμα και την ανακήρυξαν πολιούχο της πόλης. Μάλιστα. Και προς τιμήν της και για αυτήν την χάρη που έκανε στην πόλη τους, ώστε η εκκλησία να μην μετατραπεί σε τζαμί, από τότε οι κάτοικοι παίρνανε ένα κομμάτι ξύλο κάθε παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, βάζανε πάνω ένα κεράκι, το ρίχνανε μέσα στα νερά της λίμνης για να την ευχαριστήσουν για το θαύμα που έκανε. Αυτή είναι η ιστορία, η πολύ παράδοση όμορφη ιστορία με τα καραβάκια. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη ιστορία που είναι λίγο πιο ευχάριστη, έτσι λίγο πιο θρύλος. Λέει ότι η Αγία Βαρβάρα είναι προστάτηδα των νεαρών κοριτσιών. Τα νεαρά κορίτσια της εποχής λοιπόν, επειδή πιστεύαν ότι η χάρη της θα τους βοηθήσει να έχουν καλή τύχη στη ζωή, να βρουν ένα καλό παλικάρι, να καλοπαντρευτούν, να είναι τυχερές, φτιάχνουν και αυτές το ίδιο. Παίρνανε ένα κομμάτι ξύλο, βάζανε πάνω ένα κεράκι, το ρίχνανε μέσα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας και ανάλογα με την πορεία που θα είχε το ξύλο, αν πήγαινε δεξιά ή αριστερά, αν πήγαινε δεξιά θα ήταν καλότυχες, αν πήγαινε αριστερά δεν θα ήταν τυχερές ή αν έσβηνε το κεράκι, αν έμενε αναμένο,
Υποτίθεται ότι θα καθοριζόταν και η τύχη. Ήταν δηλαδή μια μορφή χρησμού. Μια μορφή όλο χρησμού, αυτό. Ναι, ναι. Ένας κοινωνικός θεσμός, ας πούμε, άτυπος. Την ομορφότερη παρέα των μικρών καλλιτεχνών που έχει κατασκευάσει τα καραβάκια για να γίνει απόψε το έθιμο της Αγίας Βαρβάρας. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν πολύ όμορφες κατασκευές κάνει με... Τι είναι αυτό που έχεις φτιάξει εδώ, για πες μου, και τι είναι αυτό που... η κατασκευή από τι είναι? Από ξύλο. Ναι. Ναι. Για πες μου, πόση ώρα σου πήρε για να το τελειώσεις αυτό? Μία. Εσύ είσαι ο... Γιώργο, πες μου, τι αισθάνεσαι σήμερα που θα κάνεις τη διαδρομή αυτή μέχρι τη Λινούλα για να ρίξεις το καρεβάκι σου στο νερό? Ωραία. Πόσες φορές έχεις έρθει, Γιώργο, εδώ για να κάνεις αυτή την κατασκευή? Κάπου 5-6. Ναι. Σου άρεσε όλο αυτό? Ναι. Τέλεια. Το όνομά σου? Αντωνία. Εσύ, Αντωνία, για πες μου, πώς θα πέρασες εδώ όλες αυτές τις μέρες με την κατασκευή? Ωραία. Τι έκανες εδώ? Να μάθουμε να φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Περάσατε όμορφα, γελάσατε? Ναι. Το όνομά σου? Δανάη. Εσύ, Δανάη, πες μου, όλες αυτές τις μέρες που ερχόσουν εδώ πέρα, τι σου έμεινε πιο πολύ από όλα αυτά τα οποία έκανες? Το πώς έφτιαξα το πανί και το πώς έβαλαν το σκηνί. Για να έρθω και στην αποδό παρέα, εσύ, για πες μου τις εντυπώσεις σου από όλο αυτό, πρώτη φορά έρχεσαι, πρώτη φορά συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο. Ναι. Και τι αισθάνεσαι τώρα σήμερα? Χαρούμενο. Χαρούμενη, μπράβο. Το όνομά σου? Αντιγόνη. Για πες μου και εσύ, Αντιγόνη, με το καραβάκι σου που έχει και πολύ ωραία λουλουδάκια επάνω, πώς το πέρασες εδώ πέρα όσες αυτές τις μέρες? Καλά. Καλά. Για ποιο λόγο ήρθες? Για να μάθω να ζωγραφίζω. Φαίνεται, νομίζω, από αυτό που έκανες. Λοιπόν, θα πάω, θα μεταφερθώ και στην από εκεί παρέα, γιατί θα ήθελα να μιλήσουν έτσι όλα τα παιδάκια. Τριαντάφυλλα, εσύ βλέπω έχεις έρθει με δύο καραβάκια εδώ. Τι γίνεται, διπλή κατασκευή? Δύο είναι αυτά. Δύο είναι αυτά, εσύ τα φτιάξεις μόνος σου? Ναι. Ναι. Θα ρίξεις δύο καράβια δηλαδή στο νερό? Ο παππούς είχε κι άλλο καράβι στον Παπαγκάς πίσω από το αυτοκίνητό του. Και βάλατε τα ονόματα ολονών επάνω? Ναι. Το όνομά σου? Στέφανες. Εσύ, Στέφανε, για πες μου τις εντυπώσεις σου. Τι ξέρεις εσύ για την Αγία Βαρβάρα που θα πας να ρίξεις σήμερα το καραβάκι σου εκεί? Για την εκκλησία. Και τι σου έχει πει η μαμά? Ότι η εκκλησία είναι κάτω από τα νερά. Την είδες εσύ καμιά φορά? Πήγες άλλη μέρα να τη δεις? Ναι. Την είδες? Ναι. Τέλεια. Τι ονόματα έχεις γράψει πάνω στο δικό σου καραβάκι? Στέφανος. Μόνο το δικό σου? Ναι. Εγώ, κυρία, εδώ. Εκεί είναι το δικό σου όνομα? Ναι. Τριαντάφυλλος. Μπράβο, ρε Τριαντάφυλλε. Το όνομα το δικό σου, για πες μου. Κυριάκος. Κυριάκο, εσύ πρώτη φορά συμμετέχεις? Ναι. Θα ξανάρθεις άλλη χρόνια, πέρασες ωραία εδώ? Ναι. Τι έκανες? Έκανα ένα καραβάκι από ξύνο πεύκου και βάναμε σπάκο και βάναμε και κίνη και μετά βάναμε πανί και βάναμε κάποια στον ίδιο και μετά γράψαμε το όνομά μας. Μπράβο σου, μπράβο. Εσύ, για πες μου. Με έναν Αναστασία. Και τι έκανες εδώ αυτές τις μέρες που ερχόσουνε? Πέρασε πολύ ωραία. Καινούριους φίλους έκανες εδώ, βρήκες παρέες άλλες? Άγιε. Όχι. Μόνο αυτούς που είσαι από το σχολείο? Ναι. Ναι. Εσείς? Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο, τι τάξη πας εσύ? Τρίτη. Έχεις κάνει παρέες εδώ πέρα στο χώρο ή ήταν μόνο παιδιά από το δικό σου το σχολείο? Δεν ήταν. Έκανες φίλους δηλαδή εδώ? Ήταν όμορφες όλες αυτές τις μέρες που ήρθατε εδώ και κάνετε τις κατασκευές? Ναι. Τι σου έμεινε πιο πολύ στο μυαλό σου? Τι θυμάσαι από όλες αυτές τις μέρες? Που φτιάχνα το καραβάκι. Ναι. Εσύ? Μιχάλη είμαι. Γεια σου, Μιχάλη. Εσύ, βλέπω, έκανες χάρτινο καραβάκι φέτος, ε? Η μαμά μου το έκανε. Απλώς είχα δει μια άλλη μέρα, έφυξε το καράβι το άλλο
Δεν ήθελα να το ρίξω. Ήθελες ένα χάρτινο εσύ για φέτος, ε? Για φέτος μου άρεσε εκείνο που το ξύλινο που έφτιαξε, αλλά είπα να μην το ρίξω. Α, το κράτησες για το σπίτι να το βλέπεις, τόσο πολύ σου άρεσε. Μπράβο. Πολύ, και η μαμά μου φτιάξε αυτά τα δύο τα χάρτινα να τα ρίξω στην Αγία Βαρβάρα. Πάμε λοιπόν. Έχω πάει κι άλλη φορά. Το είχα ρίξει μια άλλη φορά ένα καραβάκι που είχα. Πήγα να το πιάσω και μπήκα μέσα στο νερό. Σλάτς! Δέσποινα, θα ήθελα να ρωτήσω, μια και βρισκόμαστε στο χώρο του Κέντρου Νεότητας και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλος οργασμός εδώ πέρα πραγμάτων που γίνονται. Πόσα τμήματα αυτή τη στιγμή έχει, πόσα παιδιά έχετε έρχονται στους χώρους αυτούς σε διάφορες δραστηριότητες, γιατί από ό,τι βλέπω κάνετε πολλά πράγματα. Έτσι να πάρουμε μια ιδέα για το τι είναι αυτός ο χώρος. Λοιπόν, το Κέντρο Νεότητας είναι ένας πολιτιστικός φορέας του Δήμου Δράμας που υπάρχει στην πόλη μας από το 1988, εδώ και 26 χρόνια. Mm-hmm. Ασχολείται κυρίως με τα εικαστικά πολιτιστικά. Βέβαια, έχει και τομείς κοινωνικής προσφοράς και δράσης, διότι στηρίζει και πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι είναι με άτομα που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή παρεμβαίνει σε κοινωνικές ομάδες ασθενέστερες. Βέβαια, έχουμε περάσει από διάφορα κύματα, θα έλεγα, mm-hmm. εγώ, και διάφορα προγράμματα. Υπήρχαν εποχές που είχαμε 600 άτομα, υπήρχαν εποχές που είχαμε 15 τμήματα, αλλά μετά την κρίση σίγουρα επηρεαστήκαμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε γύρω στα 180 άτομα σαν μέλη εγγεγραμμένα. Λειτουργούν 5 τμήματα, mm-hmm. Του κοσμήματος, του ντεκουπάζ, του φιούζινγκ, της ζωγραφικής ενηλίκων, ζωγραφικής παιδιών και εφήβων και φιούζινγκ. Έχουμε και τοπικούς παραδοσιακούς χορούς. Και ευελπιστούμε ότι κάνοντας αγώνα και προσπάθεια θα ξαναυξήσουμε και τα μέλη μας και θα αυξήσουμε και τις δραστηριότητες μας, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες σαν τρόπο ξεκούρασης, επικοινωνίας, χαλάρωσης. Ναι. Χαλάρωσης, και παράλληλα παίρνεις και μαθαίνεις και πράγματα τα οποία πολύ ουσιαστικά, ναι, και ειδικότερα για τα παιδιά. Τώρα στην κουβέντα που είχαμε πριν, μου είπες ότι εδώ πέρα περάσανε 250 παιδάκια περίπου, τα οποία κατασκευάσαν καραβάκια. Σήμερα βέβαια και ο καιρός δεν βοήθησε στην πόλη της Δράμας για να δούμε όλα αυτά τα παιδιά σε δράση, αλλά από ό,τι βλέπω σιγά σιγά έρχονται. Ναι, τα περιμένουμε να έρθουν. Για να πάμε στο σημείο που θα γίνει το τελετουργικό. Την Κυριακή που μας πέρασε έγινε το κατασκευαστικό κομμάτι του καραβιού. Ναι. Πέρασαν γύρω στα πάνω από 250 παιδιά. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την ιστορία της Αγίας Βαρβάρας, για τους θρύλους, για τις παραδόσεις. Ανέβηκαν πάνω, έκαναν το καραβάκι τους και εμείς τους κλείσαμε ραντεβού για σήμερα, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε το έθιμο. Να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε τα καραβάκια μας και να κάνουμε τις ευχές μας στην Αγία Βαρβάρα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε πόσα παιδιά θα έρθουν. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε και φέτος, να μην το ακυρώσουμε. Θα δείξεις λίγο ακόμα. Θα επιμείνουμε εμείς. Παρά τον άσχημο καιρό, θα κάνουμε το εθιμοτυπικό. Συνήθως τέτοια εποχή, συνήθως έχει λίγο καιρός, είναι βροχερός, αλλά σήμερα ήταν λίγο κάτι παραπάνω.
Το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας επέλεξε φέτος ένα ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντας παράλληλα ένα οικολογικό μήνυμα στα παιδιά που συμμετείχαν στο τμήμα κατασκευών. Τα καραβάκια που έφτιαξαν ήταν από φλούδα δέντρου, που τα διάνθησαν με πανιά και υπέροχες ζωγραφιές που τα στόλισαν μαζί με το όνομα του κάθε παιδιού. Κοιτούσα τα παιδάκια για τους μεγάλους που παρατηρούσαν τα καραβάκια με την αγωνία να παραμείνει η φλόγα αναμένη για την εκπλήρωση των ευχών. Παρόλο το κρύο και τη βροχή, η κίνηση στο χώρο κράτησε ως αργά. Άνθρωποι που ερχόταν και τοποθετούσαν τις κατασκευές τους από κάθε λογής υλικά, ένας όμορφος και πολύπλευρο εκδηλωτικός πλούσιος τρόπος έκφρασης κατασκευών, που η αντανάκλασή του στο νερό το βράδυ, σε συνδυασμό με τα κτίρια που μεγαλόπρεπα καθρεφτίζονταν στα ήρεμα νερά, παρουσίαζαν μια εικόνα μοναδική και ιδιαίτερα κατανυκτική. Δέσποινα, να υποθέσω ότι η παλιά εκκλησία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω έχει βουλιάξει και έχει. Ναι, έχει βυθιστεί. Έχει βυθιστεί. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται κάποιες στιγμές, μπορείτε να τη δείτε. Λένε ότι όταν το νερό είναι πάρα πολύ καθαρό, αν παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά, σε κάποια σημεία φαίνονται τα τείχη της παλιάς εκκλησίας. Επίσης, κάτι άλλο που κυριαρχεί είναι ότι όταν μετά το 1920 που κτίστηκε η καινούργια εκκλησία, αυτή που υπάρχει μέχρι σήμερα δηλαδή, το καμπαναριό της αντανακλάται στα νερά της λίμνης της Αγίας Βαρβάρας και μάλιστα συγκεκριμένα στο σημείο ακριβώς που ήταν χτισμένη η παλιά εκκλησία. Οπότε το κεράκι δηλαδή που πάει μέσα στο καραβάκι είναι προσφορά στην εκκλησία, η οποία βυθίστηκε και έκανε το θαύμα της ούτως ώστε οι Τούρκοι να μην κάνουν τζαμί την εκκλησία. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφη ιστορία. Είναι πολύ όμορφη ιστορία. Είναι σαν να μην το πω παραμύθι. Είναι ένας θρύλος που μας κρατάει ενωμένους. Και είναι πολύ ωραίο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, γιατί πιστεύω ότι οι παραδόσεις δεν είναι μόνο απλά να τις τηρούμε, αλλά δένουν τους ανθρώπους, τους φέρνουν πιο κοντά, διατηρούν τον τόπο πιο ζωντανό, πιο ζεστό. Έχουν μια ζεστασιά οι θρύλοι και οι παραδόσεις. Και εμένα μου αρέσουν προσωπικά, γι' αυτό και θέλω στον χώρο του Κέντρου Νεότητας να τον διατηρήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται και όσο περισσότερο. Και βέβαια να πω ότι και με ένα πολύ όμορφο τρόπο μεταφέρεται στα παιδιά μέσα από αυτές τις κατασκευές. Ναι. Που τους δίνει ένα όμορφο μήνυμα. Διαστάσεις έγκλης και τεχνολογίας και αυτό το οποίο μας έχει κουράσει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι η απλότητα είναι και ό,τι καλύτερο πλέον. Την επόμενη, περπατώντας τον κύκλο της λίμνης, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η ροή του νερού έφερε τα περισσότερα από τα μικρά και μεγάλα καστικά δημιουργήματα σε ένα σημείο. Και λέω εικαστικά, διότι ήταν απίστευτος ο πλούτος των χρωμάτων και των ιδιαίτερων κατασκευών. Ενώ παράλληλα, οι κάτοικοι της λίμνης, που το βράδυ είχαν κουρνιάσει στις όχθες, είχαν ξεκινήσει την πρωινή τους εξερεύνηση. Οι πάπιες και οι κύκνοι περιεργάζονταν τα καινούργια αποκτήματα της λίμνης, ενώ απολάμβαναν τη βόλτα τους στα ήρεμα νερά της. Thank you.
Δήμαρχε, τι σημαίνει για την πόλη της Δράμας η Αγία Βαρβάρα και κατ' επέκταση ο εορτασμός που γίνεται αυτές τις μέρες? Είναι μια σημαντική εκδήλωση για όλους τους κατοίκους της Δράμας και δίνουμε το δικαίωμα με την αναβίωση του εθήμου του Καραβάκη να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία στα νέα τα παιδιά να ανάψουν το δικό τους κερί μέσα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας, που είναι σημαντικό και σπουδαίο για μας. Οι ομάδες αυτές, υπάρχουν τμήματα στο Δήμο σας που καλύπτουν, που τα παιδιά αυτά έρχονται και οργανώνεται το έθιμο? Πρέπει να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Κέντρο Νεότητας, σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία στηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια την αναβίωση αυτού του εθήμου, αλλά γενικά ό,τι έχει σχέση με πολιτιστικά δρόμενα. Είναι σπουδαία η συμμετοχή τους και δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να χαρούν και να γευτούν αυτό το έθιμο.